Δημητρίου, τον πίεσε ο Κίρμ. Χόλκερσον όπως να φύγει μακριά η μπάλα. Ιακοβέγκο κάνει φάουλ πάνω στον Σκαραμοτσίνο. Εδώ είναι ο Γιούρι Ιακοβέγκο, πρώτος σκόρερ της ανόρθωσης. Κάνει τη Ομόνοια με τον Μάριο Δημητρίου. Αυτός για τον Μάκο, η σέντρα για τον Ιακοβέγκο. Ψάχνει χώρο για το σούτ, μακρύς ο Μορέιρα σε καλή θέση. Ξανά η πάσα του Ιακοβέγκο για τον Μακρύ. Επιχείρησε αμέσως το σούτ, όχι όμως όπως θα ήθελε. Ζαΐφη, ο σκόρερ της ανόρθωσης, μπαλιά μεγάλη. Ψάχνοντας τον Ιακοβέγκο, αυτός τον Μακρύ έψαξε. Ο Κίρμ κέρδισε την μπάλα, φάουλ υποδεικνύει ο κύριος Νούχου για τον Μακρύ. Τώρα έψαξε τον Ιακοβέγκο, η μπάλα πέρασε. Φάουλ υποδεικνύει ο Βασίλης Δημητρίου στον Ιακοβέγκο. Φάουλ που θα εκτελέσει ο Ακουισταπάτσε, ο παίκτης που το κέρδισε. Για τον Σκαραμοτσίνο. Φάουλ που εκτελέστηκε από τον Αβραάμ, Ακουισταπάτσε. Για τον Οικονομίδη τον πίεσε ο Ιακοβέγκο. Για τον Ασίς, επόμενο αγώνα εδώ. Πάσα από τον, από τον Οικονομίδη και το μαρκάρισμα από τον Ιακοβέγκο. Με τον Καμίνσκι, με το βολέ. Ιακοβέγκο κέρδισε την κεφαλιά ψάχνοντας τον Αβραάμ. Χάρης Κυριάκου. Αβραάμ, Ανδρέας Αβραάμ και Φίτος Κυριάκου. Μπαλιά μεγάλη από τον Τζέσον Δημητρίου για τον Ιακοβέγκο. Με τον Σκαραμοτσίνο στην πλάτη του. Ιακοβέγκο κρατάει μπάλα, περιμένει στήριγμα. Θα στείλει την μπάλα για τον Κάλβο, κέρδισε το φάουλο ο Ιακοβέγκο. Κέρδισε μαζί και πολύτιμα δευτερόλεπτα για την ανόρθωση. Εδώ είναι ο Γιούρι Ιακοβέγκο. Τους φιλοξενούμενους. Χωρίς αποτέλεσμα, Ιακοβέγκο πρώτο σκόρε της ανόρθωσης μέχρι στιγμή. Δεν πέρασε η πάσα του, αλλά έχει δεύτερη ευκαιρία. Ιακοβέγκο θα τον σταματήσουν. Ο Πιντσέλη με φάουλ σχηρίζει ο κύριος ανόρθωσης. Να δούμε εδώ την φάση. Ιακοβέγκο, Πιντσέλη, πάει και στην μπάλα, αλλά όπως πέφτει. Ιακοβέγκο. Κέρδισε, θέλησε να πλησιάσει, θα καταφέρνει, αφήνει το πλεονέκτημα ο κύριος Δημητρίου για τον Ιακοβέγκο. Καλή προσπάθεια από τον Ουκρανό, τον πρόλαβε όμως εκεί ο Τάλ και διώχνει. Μελούσι, δεν είναι κάτι σοβαρό, εδώ να δούμε. Ο Τάλ παίζει με το κεφάλι, στην συνέχεια υπάρχει σύγκρουση. Με το δείγμα δάδου και τον έλεγχο της μπάλας. Είναι η πρώτη μικρή, πολύ μικρή έστω περίοδος, 2-3 λεπτά που ο Εθνικός έγινε απειλητικός για την εστία της ανόρθωσης. Να δούμε αυτό αν είναι προειδοποίηση ή μήνυμα για τους παίκτες της ανόρθωσης οι οποίοι εξακολουθούν να έχουν... Θα διώξει προς το μέρος του Ιακοβέγκο. Δίνει μάχες με τον Κρίστιτς. Θα κερδίσει την μπάλα ο Αμπουρτζάνια και η ανόρθωση έχει ευκαιρία απέναντι. Δεν θα γίνει τον γκολ, τώρα θα γίνει τον γκολ. Και η ανόρθωση με 3 εναντίον 4 έχει ευκαιρία με τον Ιακοβέγκο να κάνει το σουτ και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Εκπληκτικό γκολ και από τον Ιακοβέγκο. Εδώ ξανά ο Τζέισον Δημητρίου. Κίνηση από τον Ιακοβέγκο που φεύγει από κανονική θέση και κοιτάξτε από πού ευνηδιάζει. Πάλι να βγει μπροστά, έκοψε ο Άντιτς, κερδίζει ο Κολαούτη. Παρέμβαση και διώξιμο στην συνέχεια από πλευράς Μαϊσουράντζε. Κερδισμένο. Και νέα προσπάθεια για την ανόρθωση με τον Κάλβο. Καλή κίνηση από τον Ιακοβέγκο. Προστάτεψε μπάλα, πέρασε στην συνέχεια. Πάσα στην περιοχή, διώξε ο Άντιτς. Ο Νούχου τώρα απομακρύνει. Έκοψε ο Μουρίγιο, πιέστηκε όμως και έχασε από τον Ιακοβέγκο και κάνει στη συνέχεια φάουλ. Είτε εδώ ξανά, πήρε καλύτερη θέση και εδώ καθαρά τον τραβάει ο Μουρίγιο, τον μαζεύει. Χόλκερσον.
Γιακοβέγκο για τον Άντιτς. Ξανά ο Χόλκερσον. Κάλβο με τη μία θέλησε να δώσει τον Άντιτς. Την παρέμβαση του Κυπριανού. Κατοχή είναι για την ομάδα του κυρίου Πάους που είναι στην περιοχή. Γιακοβέγκο, η μεγάλη ευκαιρία. Από τη μικρή του περιοχή ουσιαστικά ο Γιακοβέγκο τον πλάσαρε και για ξανά η φάση που ξεκίνησε από ένα πλάγιο. Δείτε εδώ το γύρισμα στην περιοχή, την προσποίηση εκεί από τον Εντέ που με το σώμα στην ουσία προστάτευσε την μπάλα αφήνοντας την να περάσει για τον Γιακοβέγκο, ο οποίος μόνος απέναντι στον Νέκρη ήταν απλά όπως θα έπρεπε ψύχρεμος. Και με το πλασέ του στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Νέα δεδομένη. Βρίσκοντας τον Νούχου που επιστρέφει στο Τσίριο, προέρχεται από τον Απόλλωνα όπως γνωρίζετε. Από εκεί πήγε στην ανόρθωση. Σέντρα είναι καλή. Γιακοβέγκο δεν θα προλάβει ούτε ο Κάλβο. Έχει σηκώσει ωστόσο το σημειάκι ο βοηθός. Προφανώς. Νούχου. Παλιά για τον Γιακοβέγκο ανάμεσα στους στόπερ. Τους περάσει όλους και στη συνέχεια να πλασάρει. Αυτή είναι η φάση που είχε προηγηθεί. Με την μπάλα να χτυπάει στο αριστερό χέρι του Κυριάκου. Σε κοντίτα της ανόρθωσης γίνονται και πάλι κατοχή της μπάλας. Γιακοβέγκο, ευκαιρία για την ανόρθωση. Αποκρούει ο Ρωμαίος. Υπήρξε φάουλ στον Διαλό. Δεν δόθηκε. Ωραία η εναλλαγή της μπάλας με τον Γιακοβέγκο. Ξανά η εξαιρετική εναλλαγή της. Διότι θα πρέπει ο χρόνος πλέον θα αρχίσει να πιέζει ασφιχτικά. Θα πρέπει να μπει έναν γκολ για να ξαναμπεί η ομάδα του στην διεκδίκηση βαθμολογικού κέρδους. Από την άλλη το γκολ για να επανέλθει. Καλή ενέργεια από τον Κάλβο. Γιακοβέγκο από κοντά θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Να τον γκολ για την ανόρθωση. Μπαίνει ξανά στο. Κοιτάξτε από πού παίρνει την μπάλα ο Κάλβο. Με δύο αντίπαλους περνάει τη σέντρα στο σωστό σημείο. Πολύ καλή η κεφαλιά. Ο Γιακοβέγκο. Εξαιρετικό τελείωμα νομίζω ότι. Ξανά ο Γιωργιανός. Γιακοβέγκο. Μπήκαμε στο τρίτο ημιώρο τελευταίο του αγώνα. Ακόμα 30 λεπτά. Σε ένα αρκετά καλό παιχνίδι. Με την... Ο Σέρτσο. Ο Κακά. Λάθος από πλευρά της άμυνας του Αποέλ. Το πρώτο σούτ που γίνεται χτυπάει κάπου η μπάλα και πάει κόρνερ. Να λοιπόν η πρώτη καλή φάση στο παιχνίδι από τον Γιακοβέγκο το σούτ. Η ανόρθωση λοιπόν απειλεί πρώτη στο παιχνίδι στο τρίτο λεπτό. Από έλα, άφησε ο κύριος Μασάς στο παιχνίδι να συνεχιστεί. Νούχου τώρα. Είδε την γρήγορη κίνηση μπροστά του Γιακοβέγκο. Χιώτης κινείται στα όρια και της περιοχής του με τα χέρια για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ο Κάλβο προωθεί. Ο Αμορίν μαζί με τον Γιακοβέγκο θα διώξει παραχωρώντας το πλάγιο. Σέρτσο, Ντε Βινσέντι, διώχνει άμυνα με τον Άντιτς στον χώρο του κέντρου, κερδισμένοι οι παίκτες του Αποέλ και ξαναβγαίνουν μπροστά με αλωνεύτη. Του δίνει στήριγμα ο Αντωνιάδης και παίρνει το κόρνερ από την παρέμβαση του Γιακοβέγκο. Έχει πάρει πολύ πάσα για τον Μακό. Εφρέμ Μενούχου που προλαβαίνει και περνάει πάσα για τον Γιακοβέγκο. Ουκρανός που ψάχνει χώρο για το σούτ. Θα το κάνει τώρα, ο Χιώτης θα πέσει και θα μαζέψει με διπλή προσπάθεια. Μπροστά στον Γιάννη Αναστασίου. Ξαναβλέπουμε εδώ εμείς την πολύ καλή προσπάθεια που εξελίχθηκε σε πολύ καλή ευκαιρία για την ανόρθωση με το σούτ του Γιακοβέγκο. Θα
Αποέλ που μετά το δεύτερο γκολ έχει δώσει και πάλι χώρο στην ανόρθωση. Νούχου. Για να δούμε. Παράλληλα μπροστά στο τέρμα οι παίκτες της ανόρθωσης. Τελικά τα καταφέρνουν και βγάζουν την μπάλα πιο έξω. Ιακοβέγκο. Ύστερα από αρκετή ώρα γίνεται κάτοχος της μπάλας. Πάνω αποφύγει τον Ουόν. Δεν αποφεύγει το σύς. Μακρινό το πλάγιον άουτ. Διώχνει ο Μακρύς. Ιακοβέγκο με τον Ουόν. Αυτή τη φορά κέρδισε ο παίκτης της ανόρθωσης. Ο Πίνα κάνει λαθασμένο διώξιμο. Παύλο. Ναι, σε ακούμε. Θα έχουμε αλλαγή για τον Ερμή. Ο Μπεμπά θα περάσει στη θέση του Ντιαζεβέδο. Ενώ η ανόρθωση βγαίνει με προϋποθέσεις με τον Κάλβο. Ιακοβέγκο τώρα. Παλιά για τον Ισελθόντα. Καμπάλα ο οποίος πέφτει κάτω στο έδαφος. Τρέχει, αλλά Βαλβέρδη είναι πιο κοντά και διώχνει μακριά. Πολύ καλό το ντέρμπι μέχρι στιγμή. Νούχου. Ελευθερώθηκε ο Μακρύς. Η κάθετη παλιά. Αφήνει ο βοηθός Ιακοβέγκο 2-2. Φοβερό γκολ από τον Ιακοβέγκο, ο οποίος φέρνει και πάλι το παιχνίδι στα ίσα στο 63. Ο Γιούρι Ιακοβέγκο με αυτό το πολύ ωραίο τελείωμα θα κάνει το 2-2 στο Γάσιπι. Η ανόρθωση που για δεύτερη φορά έχει απάντηση στον γκολ της Ομόνιας. Από ίδια βάση και πάλι το παιχνίδι. Ο 21χρονος Ουκρανός, ο οποίος ήρθε στην Κύπρος μεγάλο ταλέντο. Για να δούμε αν μπορούμε να παρακαλέσω ξανά, να δούμε αν υπήρχε offside, γιατί δεν πρόσεξα. Το τελείωμα πάντως είναι εξαιρετικό. Από την πάσα του Μακρύ, ο Ιακοβέγκο γύρισε, απέφυγε τον Λοπιανίτσε και τον... Εδώ βλέπετε δεν υπάρχει κανένα offside. Καθόλου ανομότυπο το γκολ από την πάσα του Μακρύ. Ο Μορέιρα και ο Λοπιανίτσε δεν μπορούν. Το πλασέ εκεί που πάει μπάλα είναι ασύλληπτο. 2-2. Καλώς ό,τι και να γίνει στο παιχνίδι, είναι θετικό έτσι. Είναι και πολύ διαφορετικό το στυλ που ακολουθεί. Είναι μια ομάδα που προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο, να κρατήσει μπάλα.